Ηλιάς Ραψοδία Ζήτα, στίχος 196. Μιλούσαμε για τον Βελερεφόντη, σχόλιο εκτός Σωμήρου, και να αναφέρουμε ότι έγινε η φράση, η ιστορία αυτή με τον Βελερεφόντη, λοιπόν, που μετέφερε χωρίς να γνωρίζει, που μετέφερε ένα γράμμα που δεν γνώριζε ότι διέταζε τη δολοφονία του, έμεινε παροιμιακή για τους αρχαίους. Την αναφέρει ο Πλούταρχος σε ένα βιβλίο περί των Αλεξανδρεύσει παροιμιών, 16η παροιμία. Είναι δηλαδή παροιμίες που τις είχαν κάνει ένα κείμενο, τις είχαν βάλει σε σειρά οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι. Ο Λουκιανός τώρα, είπα καθεαυτού Βελερεφόντης λεγόταν η παροιμία, υπήρχε γίνει παροιμιακή, καθεαυτού Βελερεφόντης, και θα πούμε τι σημαίνει. Δηλαδή ο Βελερεφόντης ενάντια στον εαυτό του θα πει. Ο Λουκιανός τώρα στο έργο του «Προς τον απέδευτον και πολλά βιβλία ονούμενων» στο 18, είναι ένα έργο που το προτείνω, είναι πολύ δροσερό κείμενο, είναι ένα ευχάριστο, γεμάτο στοιχεία, γεμάτο ωραίες ιστορίες μέσα, πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Λέγεται «Προς τον απέδευτον και πολλά βιβλία ονούμενων», αυτόν δηλαδή που είναι απέδευτος και αγοράζει πολλά βιβλία, αυτό θα πει ονούμενων, όνια, τα όνια. Κατακεραυνώνει λοιπόν όλους όσοι αγοράζουν βιβλία χωρίς να τα διαβάζουν, θέλοντας να περάσουν διαμορφωμένοι. Αυτό είναι φαινόμενο διαχρονικό. Έχω την εντύπωση ότι και τώρα, πριν αρχίσει η κρίση, αγόραζαν βιβλία χωρίς να τα διαβάζουν. Και απλώς τώρα έπεσαν οι πωλήσεις των βιβλίων, γιατί απλώς δεν μπορούν να τα αγοράζουν. Όχι ότι. Και τότε δεν τα διάβαζαν. Και τώρα δεν διαβάζουν. Λοιπόν, ο Λουκιανός περιγράφει όλο αυτό αυτή τη συνήθεια ως άμουση πολυτέλεια. Να αγοράζεις δηλαδή βιβλία και να μην τα διαβάζεις. Το έργο διανθίζεται με κωμικά παραδείγματα σύγχρονα της εποχής του, δηλαδή του Λουκιανού, και άλλα από παραδόσεις παλαιότερες. Και είναι γραμμένο σε δεύτερο ενικό πρόσωπο. Ο συγγραφέας ο Λουκιανός κάνει αυτήν αυτή την τεχνική, ναι. Λέει, δεν είναι λοιπόν ντροπή αν σε συναντήσει κάποιος να κρατάς βιβλίο, αφού πάντα κρατάς ένα βιβλίο στα χέρια σου, και σε ρωτήσει ποιανού συγγραφέα ή ποιητού είναι, εσύ να μην έχεις να πεις τίποτα. Περιφέρεσαι κι εσύ, λέει, σαν το Βελερεφόντη με ένα βιβλίο εναντίον σου. Κατά σε αυτού Βελερεφόντης. Καθε αυτού είναι, τέλος πάντων κάπως έτσι είναι η παροιμία. Βελερεφόντης κατά του εαυτού σου. Γιατί αν σε ρωτήσει ο άλλος λεπτομέρειες τι βιβλίο είναι αυτό που κρατάς και τι λέει μέσα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Οπότε θα στραφεί εναντίον σου. Τώρα κι εσύ, οι άλλοι δεν μπορούν να διαβάσουν. Πολλά ζητάς. Πολλά ζητάς, δεν έχουν χρόνο. Ναι, δεν έχουν χρόνο. Λοιπόν, επανερχόμεθα στο κείμενο που λέει ότι οι κάτοικοι εκεί της Λυκείας, ως ευεργέτης, ένδειξη της ευεργεσίας τους προς τον Βελερεφόντη, του έδωσαν γη, φυτεία και γη να νέμεται και τον έκαναν εκεί έξοχο ανάμεσά τους. Και έτεκεν, είπαμε, του έδωσε, ο βασιλιάς του έδωσε τη θυγατέρα του ως σύζυγο. Και εκείνη έτεκε τρία τέκνα στο γενναίο Βελερεφόντη. Τον Ίσανδρο, τον Υπόλοχο και τη Λαοδάμια. Με τη Λαοδάμια κοιμήθηκε ο συνετός Ζεύς και εκείνη έτεκε τον Ισόθεο Σαρπιδόνα, τον οποίο τον έχουμε δει και θα τον συναντήσουμε στη συνέχεια, όπως πεθαίνει ο Σαρπιδόνας, μια εξαιρετική σκηνή τέλος πάντων. Είναι ο πρώτος εξέχων ήρωας που πεθαίνει. Μετά θα πεθάνει ο Πάτροκλος. Λοιπόν, ο Σαρπιδόνας και ο Γλαύκος είναι πρώτα ξαδέρφια δηλαδή. Λοιπόν, ο Σαρπιδόν είναι γιος της Λαοδάμιας. Αλλά όταν και εκείνος απεχθείς έγινε στους θεούς πάντας, εννοεί τον Βελερεφόντη, τότε κατά το αλίγιο πεδίο μόνος πλανιόταν. Τι συμβαίνει, έγινε απεχθής ο Βελερεφόντης στους θεούς, γιατί αυτό είναι μια ιστορία εκτός Σωμήρου. Με το πτερωτό του ύπο, τον Πήγασο, θέλησε να ανέβει στον Όλυμπο. Δηλαδή έκανε ένα είδος αλαζονίας, υπήρξε αλαζόν.
και τον έγινε απεχθή στους θεούς. Όπως οι Αλοάδες θέλησαν και αυτοί να ανέβουν στον Όλυμπο και έγιναν και αυτοί οι μισητοί στους εχθρούς, έτσι και αυτός. Και τι έγινε στους τότε. Θεούς. Πώς, στους θεούς. Μισητής, στους θεούς. Στους θεούς, είπε. Ναι. Στους εχθρούς. Α, συγγνώμη. Έπεσε δηλαδή σε άκρα δυσπραγία με το να γίνει απεχθή στους θεούς. Και στο αλίγιο πεδίο μόνος περιπλανιόταν. Ήος, λέει, κατά πεδίον το αλίον, ίος αλάτο. Το ίος αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη λέξη που είδαμε στην αρχή, στην πρώτη, στο πρώτο στίχο της Ζήτα που είπε ιώθη, ίος μόνος λέει, ιώθη η μάχη που έλεγε, μόνος λοιπόν περιπλανιόντος το αλίον πεδίον. Λέει αλίον, καταλίον αλάτο. Και λέει εδώ ο Όμηρος ότι αυτό το αλίον πεδίον είναι από την άλλη. Τώρα, ή πήρε το όνομά του από αυτή την άλλη, την περιπλάνηση του Βελερεφόν, ή είναι συμβολικό, συμβολικά δοσμένο σε αυτό το εδώ το σημείο. Αυτός λέει περιπλανόταν μόνος του, την ψυχή του κατατρώγοντας, θυμών κατέδων, και λέει ότι αυτή εδώ έπεσε σε μελαγχολία. Η μελαγχολία σε κάνει να τρως την ψυχή σου, να κατατρως τον εαυτό σου δηλαδή. Πά των ανθρώπων αλεήνων, αποφεύγοντας, απομακρυνόμενος από τον πάτο των ανθρώπων. Πάτος τώρα, θέλω να πω γι' αυτό εδώ. Εδώ ο κύριος Δούκας το μεταφράζει τις πατημασιές. Πάτος είναι η οδός, είναι μία από τις πολλές λέξεις για την οδό, τον δρόμο που έχουν. Το οδός, δρόμος, αγία έχουμε δει, από την οποία προέρχεται το way, το αγγλικό. Έχουμε δει στίβος, δηλαδή πάτος είναι αυτό που η πεπατημένη οδός που λέμε, που έχει πατηθεί πολλές φορές. Έχω κάτι, λέμε περίπατος, ενώ δεν λέμε τη λέξη πάτος, λέμε περίπατος, λέμε μονοπάτι, λέμε τσάλαπατο, από το λεξικό δίνει τρεις ετυμολογήσεις. Άλλος φιλόλογος είπε εξαλαπατό. Σημαίνει τσαλαπατό. Άλλος είπε ατσαλαπατό και ο Κοραής λέει λαξπατό. Με το πόδι δηλαδή πατώ, σημαίνει τσαλαπατό. Υπάρχει το ρήμα αποπατέω που σημαίνει παραμερίζω τη οδού χάριν φυσικής ανάγκης και η λέξη απάτη που σημαίνει, τι γράφω εδώ, τομή της ευθείας, οδού έχεστε. Δηλαδή φεύγεις από την ευθεία οδό, εξαπατάσαι, φεύγεις από την οδό. Απάτη είναι το απάγιν του πάτου. Το να σε πάρει κάποιος από την ευθεία οδό. Τι θες να σε οδηγήσει κάπου. Να σε οδηγήσει. Όχι από την γνωστή οδό, από την οποία ξέρεις και μπορείς να προστατευτείς, αλλά από μία άγνωστη οδό στην οποία είσαι έρμεό του. Η λέξη πάτος στα αγγλικά έγινε path, και στα σλαβικά, αυτό μου το είπε ένας φίλος που ξέρει, πάτο λένε οι Σλάβοι τον δρόμο. Ακριβώς όπως το μονοπάτι, τον πάτο, τον δρόμο. Τώρα, αυτήν εδώ τη μελαγχολία την φέρνει ως παράδειγμα ο Αριστοτέλης στα προβλήματά του. Υπάρχουν τρία βιβλία του Αριστοτέλους που έχουν τίτλο Προβλήματα, Α, Β και Γ. Στο 953 Α, αναφερόμενος στη μελαγχολία, φέρει ως παραδείγματα τον Βελεροφόντη, τον Αίαντα και τον Ηρακλή, οι οποίοι έπεσαν όλοι σε μελαγχολία. Αυτός λοιπόν, ο Βελεροφόντης, απέφευγε τους δρόμους των ανθρώπων, απέφευγε τους ανθρώπους θέλει να πει. Τον γιο του Ίσανδρο, ο Άρης, ο αχόρταγος για πόλεμο, καθώς πολεμούσε τους ενδόξους Ολύμου, σκότωσε. Την άλλη, την Λαοδάμια που είπαμε, την κόρη του, χολοθήσα η Άρτεμις με τα χρυσά ηνία, σκότωσε. Ξαφνικός θάνατος λοιπόν της Λαοδάμιας. Επαναλαμβάνει εδώ τη γενεαλογία του Βελεροφόντη και του Γλαύκου για να δείξει την κακοτυχία που χτύπησε την οικογένεια αυτή. Έπεσε λοιπόν σε μελαγχολία επειδή τα δυο του παιδιά σκοτώθηκαν, έχασε τα παιδιά του με αποτέλεσμα να πέσει σε αυτή τη μελαγχολία που περιγράφει ο Αριστοτέλης. Και συνεχίζει ο Γλαύκος, ο υπόλοχος με έτεκε, ο τρίτος γιος δηλαδή που έζησε, και εξ αυτού λέω γεννήθηκα. Έπεμψεν εμένα στην Τρία και πάρα πολλά μου επέτελε. Και εδώ είναι το ωραιότερο κατ' εμέ απόσπασμα της Ιλιάδος. Εέν αριστεύειν και υπήρχον έμενε άλλον,
Μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν. Πάντα να αριστεύω και να υπερέχω, όχι μόνο να αριστεύω, υπήρχον έμενε, λέει, να παραμένεις υπέροχος των άλλων και να μην κατεσχύνεις το γένος των πατέρων. Αυτό εδώ το στίχο, αυτός ο στίχος επαναλαμβάνεται στην Λάμδα Ραψοδία στο 784, αλλά μόνο αυτός ο στίχος, ο 208. Εάν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Είναι μία φράση που τη λέει ο Πηλέας στο γιο του τον Αχιλλέα. Επίσης κάτι ανάλογο λέει ο Οδυσσέας στον Τηλέμαχο στην Ωμέγα Ραψοδία της Οδύσσειας στο 508. Λέει «Μη τι κατεσχύνει πατέρων γένος». Κάτι ανάλογο με το 209 στίχο. Και μετά από λίγους στίχους, το 512, απαντά ο Τηλέμαχος, «Ούτι κατεσχύνοντα τεών γένος», λέει. Λοιπόν, πάντα να αριστεύω, λοιπόν, μου επέτελε ο υπόλοχος, ο πατέρας, οι οποίοι, λέει, μέγα άριστη στη... Α, το γένος των πατέρων να μην εσχύνω, οι οποίοι πατέρες μέγα άριστη στην εφήρια γένοτο και στην ευρία ηλικία. Τέτοιας γενιάς και αίματος καυχόμαι πως είμαι. Εδώ τελειώνει ο λόγος του, πώς το είπαμε, του Γλαύκου. Έτσι είπε, λέει, και χάρηκε ο πολεμικός Διομήδης. Το έχος έμπηξε στη γη την πολυτρόφα και μιλήχια προσείπε στον ποιμένα λαόν. Λέει μιλήχια γιατί στην αρχή είχε αρχίσει να τον κατηγορεί, να τον δημιουργεί ψυχολογικό πόλεμο του είχε κάνει. Μιλήχια λοιπόν του μιλά τώρα. Ε λοιπόν του λέει φίλος πατρός μου είσαι παλαιός. Γιατί ο Ινεύς, κάποτε ο θεϊκός, τον άμμο μου Βελερεφόντη φιλοξένησε στα μέγαρά του 20 μέρες κρατώντας τον. Ο Ινεύς είναι ο παππούς. Λοιπόν, προσέξτε, είναι ο Ινεύς, ο γιος του είναι ο Τιδεύς και ο εγγονός είναι ο Διομήδης. Είναι ο παππούς ο Διομήδης, ο παππούς του Διομήδη. Ο Ινεύς είναι ο παππούς του Διομήδη. Τώρα το είπα σωστά. Τον φιλοξένησε λοιπόν τον Βελερεφόντη στα μέγαρά του 20 μέρες και εκείνοι πόρισαν σε αλλήλους δώρα καλά, έδωσαν. Ο Ινεύς έδωσε ζωστήρα, κόκκινο φαϊνό, που είναι ζωστήρα, φίνικη φαϊνών, φίνικη χρώματος, κόκκινο χρώμα. Έχουμε πει για το χρώμα το κόκκινο και τις διάφορες λέξεις. Και ο Βελερεφόντης χρυσό κύπελο με δύο λαβές, που εγώ φεύγοντας κατέλειπα στα δώματά μου. Λοιπόν, το δώρο της φιλοξενίας το αφήνει αυτός που το δέχεται, το αφήνει στο σπίτι του, δεν το παίρνει μαζί του, είναι ένα κοιμήλιο το οποίο μένει στην οικογένεια, να το έχουν και οι επόμενοι, όπως ακριβώς γνωρίζουμε για τον Οδυσσέα. Εκείνο το τόξο με το οποίο περνάει τα βέλη μέσα από τα τσεκούρια και μετά το στρέφει εναντίον των μυστήρων και κάνει τη μυστηροφωνία, είναι ένα τόξο που το είχε δώρο από φιλοξενία του υφήτου, το τόξο είναι, το λέει εκεί στην Οδύσσεια. Λοιπόν, ο Βελερεφόντης λοιπόν έδωσε στον πατέρα μου, λέει, στον παππού μου τον Ινέα, χρυσό κύπελο, που εγώ φεύγοντας το άφησα στο σπίτι μου. Τον Τιδέα δεν τον θυμάμαι, λέει, τον πατέρα μου, επειδή όταν ήμουν μικρός με κατέλειπεν, όταν στη Θήβα απολέστη λαός Αχαιών. Έτσι σε ένα στίχο αναφέρεται ξανά εκείνη η ιστορία με τους 7 επιθήβες, γιατί ο Τιδέας λαμβάνει μέρος σε αυτή την εκστρατεία. Έτσι τώρα και για σένα εγώ φιλόξενος στο Άργος μέσα θα είμαι και εσύ στη Λυκία όταν στο Δήμο της αφήκομαι. Δηλαδή όταν τελειώσει ο πόλεμος και επιστρέψουμε στα σπίτια μας, εγώ θα σε φιλοξενήσω στο Άργος και εσύ θα με φιλοξενήσεις στη Λυκία. Τα έχει αλλήλων ας αποφεύγομαι και κατά τη σύγκρουση, γιατί πολλοί είναι για μένα τρώες και επίκουροι για σκότωμα, όποιον ο Θεός θέση εμπρός μου, φέρει μπροστά μου ή τρέχοντας τον φτάσω. Δηλαδή είτε είναι θεοφιλής, θα τον φέρει τον εχθρό ο Θεός, είτε τον φτάσω με τα πόδια που σημαίνει ότι είμαι γρήγορος στα πόδια. Αλλά και εσύ πολλούς αχαιούς έχεις για να σκοτώσεις όποιον δύνασαι. Εδώ αυτή τη φράση τη χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος στο έργο του περί Φιλαδελφίας για να πει, συμβουλεύει τα αδέρφια να μην φθονούν, να μην φθονούνται μεταξύ τους και να στρέφουν το φθόνο σε άλλους. Υπάρχουν, λέει, και άλλοι, έξω από το σπίτι δηλαδή, τρώες και άλλοι αχαιοί, να τους φθονήσεις και να τους ζηλοτυπήσεις, λέει ο Πλούταρχος.